Μαθηματικά 5ης Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, 3ο επαναληπτικό, κεφάλαια 13 έως 21. Άσκηση 1. Σε αυτή την ενότητα είδαμε πρόσθεση, αφαίρεση κλασμάτων, πολλαπλασιασμό, διαίρεση, αναγωγή στην κλασματική μονάδα. Αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα. Να δούμε τώρα την άσκηση 1 του 3ου επαναληπτικού. Υποτίθεται ότι έχεις προσπαθήσει πρώτα εσύ μόνος σου στο βιβλίο σου και την έχεις λύσει και τώρα θέλεις να δεις αν την έχεις κάνει καλά και οτιδήποτε άλλο παραπάνω πληροφορία θα μπορούσες να δεις. Προσπαθείς λοιπόν πρώτα μόνος σου. Χωρίζουμε τα παρακάτω τετράγωνα σε 4 ίσα μέρη με διαφορετικό τρόπο το καθένα. Δεν είναι δύσκολη. Ο πρώτος τρόπος, ανά 2 τετραγωνάκια χωρίζουμε κάθετα και έχουμε 1, 2, 3, 4 ίσα μέρη. Δεύτερος τρόπος, το ίδιο πράγμα αλλά οριζόντια, ανά 2 σειρές τετραγώνων. Τρίτος τρόπος, χωρίζουμε κατά αυτόν τον τρόπο σε 4 ίσα μέρη τετραγωνάκια που έχουν για πλευρά 4 κομματάκια. Αυτά εδώ ας πούμε ότι είναι εκατοστά, 4 τετραγωνάκια. Και τέταρτος τρόπος, φέρνοντας το τετράγωνο 2 διαγώνιες, πρώτος, δεύτερος, τρίτος και τέταρτος τρόπος. Β, χρωματίζουμε στο διπλανό τετράγωνο το 1 δεύτερο τετραγώνου κίτρινο. Ορίστε, 8 σειρές είναι προς τα κάτω. Χρωμάτισα τις 4 επί 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 επί 8 είναι το 1 δεύτερο του τετραγώνου. Ένα 8ο κόκκινο και ένα 4ο κόκκινο. Προφανώς έχει γίνει λάθος. Διορθώνουμε ένα 8ο τετραγώνου μπλε. Το τετράγωνο έχει 8 επί 8, 64 τετραγωνάκια. Άρα εμείς ψάχνουμε τώρα να βρούμε πόσα τετραγωνάκια είναι το 1 8. Θέλουμε το 1 8 του 64 για να βρούμε το μέρος ενός όλου. Είπαμε γρήγορα με πολλαπλασιασμό. Πολλαπλασιάζω 1 8 επί 64. 64 8 ίσον 8. Οπότε θα πρέπει να χρωματίσω μπλε 8 τετραγωνάκια. 2 επί 4, 8. Ωραία. Ψάχνουμε τώρα το 1 τέταρτο του τετραγώνου που θα τα κάνουμε κόκκινο. Δηλαδή θέλουμε να βρούμε το 1 τέταρτο των 64. 1 τέταρτο επί 64 ίσον 64 δια 4 ίσον 16. Χρωματίσαμε 16 τετραγωνάκια που είναι το 1 τέταρτο των 64 και το 1 16, το 1 16 πράσινα. Οπότε θέλουμε να βρούμε το 1 16 του 64. Πολλαπλασιάζουμε 1 16 προς 64 ίσον 64 δια 16 ίσον 4. Και μας ρωτάει τι μέρος του τετραγώνου έμεινε αχρωμάτιστο. Όπως βλέπουμε, αχρωμάτιστα έμειναν τα 4 16. Δεύτερη άσκηση. Βρίσκουμε 3 κλάσματα μεγαλύτερα από το 1 έβδομο και μικρότερα από τα 2 έβδομα. Ανάμεσα στο 1 και στο 2, τώρα θα πρέπει, στους 2 αριθμητές θα πρέπει να βρούμε 3 αριθμούς. Και επειδή είναι δύσκολο να... δεν μπορούμε να βρούμε φυσικό αριθμό ανάμεσα, 3 αριθμούς ανάμεσα στο 1 και στα 2, μπορούμε να σκεφτούμε να τα μετατρέψουμε σε ισοδύναμα κλάσματα. Παραδείγματος χάρη, αν πολλαπλασιάσουμε το 1 με το 4 θα γίνει 4, το 2 με το 4 θα γίνει 8,
Ανάμεσα στο 4 και στο 8 υπάρχουν τρεις φυσικοί αριθμοί. Ας το κάνουμε λοιπόν αυτό, ισοδύναμο με το 4 και αυτό ισοδύναμο με το 4. 1 ή 4, 4, 4, 7, 28, 2 ή 4, 8, 4, 7, 28 και τώρα ανάμεσα στο 4 και στο 8 υπάρχουν τα 5, 28, τα 6, 28, τα 7, 28 που είναι ανάμεσα στους δύο αριθμούς. Μετατρέψαμε λοιπόν σε ισοδύναμους αριθμούς. Θα μπορούσαμε να τους είχαμε μετατρέψει, να το λύσουμε και διαφορετικά. Δεν μας δεσμεύει να είναι αυτοί οι ισοδύναμοι αριθμοί. Το 1 έβδομο να το είχαμε πολλαπλασιάσει με το 10 και τα 2 έβδομα να τα είχαμε πολλαπλασιάσει και αυτά με το 10 και να γινόνταν 1 ή 10, 10, 10 προς 70 και εδώ πέρα 20 προς 70 και βλέπουμε τώρα ανάμεσα στο 10 και το 20 πόσες πολλές επιλογές έχουμε. Μπορούμε να βάλουμε τα 12 προς 70, τα 14 προς 70, άλλους δύο αριθμούς, και τα 16 προς 70, θα μπορούσα να είχα βάλει και το 15 και το 18 και το 19. Έτσι λοιπόν λύνεται το πρόβλημα αυτό. Θα πρέπει να βρούμε ισοδύναμα κλάσματα του ενός εβδόμου και των δύο εβδόμων, βέβαια με τον ίδιο παρανομαστή πάντα, όπως είναι τώρα εδώ έβδομα να γίνουν 28, 70 ή οτιδήποτε άλλο, και μετά να βρούμε τα ενδιάμεσα κλάσματα. Αλλά για να μην σε μπερδεύω με πολλές λύσεις, επιλέγω την πρώτη, πολλαπλασιάζω, κάνουμε ισοδύναμα το 1 έβδομο και τα 2 έβδομα πολλαπλασιάζοντας τα και τα 2 με το 4, βρίσκουμε τα κλάσματα 4, 28 και 8, 28 και ανάμεσα 3 αριθμούς, το 5, το 6 και το 7 που χωράνε ίσα ίσα. Τρίτη άσκηση. Συμπληρώνουμε στα κουτάκια τους κλασματικούς αριθμούς που βρίσκονται στα σημεία πάνω στην πρώτη αριθμογραμμή. Σε τι είναι χωρισμένη η μονάδα? Θα πρέπει να μετρήσουμε τα κομματάκια αυτά. Σε πόσα κομματάκια είναι χωρισμένη? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 κομματάκια. Άρα εδώ πέρα έχουμε τα 2 δωδέκατα, 3, 4, 5, 6, τα 6 δωδέκατα, 7, 8, τα 8 δωδέκατα, 12, 13, 14, 15 και τα 15 δωδέκατα. Πάνω από είναι καταχρηστικό κλάσμα. Περιέχει μία μονάδα, 12 δωδέκατα και 1, 2, 3 και 3 δωδέκατα, 15 δωδέκατα. Τοποθετούμε β στην κατάλληλη αριθμογραμμή το ισοδύναμο ανάγωγο κλάσμα για κάθε κλασματικό αριθμό που γράψαμε. Το ανάγωγο κλάσμα λοιπόν θα πρέπει να βρούμε των 2 δωδεκάτων, να το απλοποιήσουμε, είναι το 1 έκτο, και ψάχνουμε να βρούμε ποια είναι αυτή η αριθμογραμμή που είναι χωρισμένη σε έκτα. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6 είναι αυτή εδώ, και σε αυτό εδώ το σημείο θα βάλουμε το 1 έκτο. Στη συνέχεια θα πρέπει να βρούμε το, να απλοποιήσουμε και να κάνουμε ανάγωγο τα 6 δωδέκατα, είναι το 1 δεύτερο. Μπορούμε να το βάλουμε πάλι στην ίδια αριθμογραμμή που είναι χωρισμένη σε 6 κομμάτια. Τα μισά από τα 6 είναι τα 3, 1, 2, 3. Οπότε σε αυτό εδώ το σημείο έχουμε το 1 δεύτερο, το μισό.
6 κομματάκια, τα 3 είναι το μισό, το 1 δεύτερο. Το ανάγωγο κλάσμα λοιπόν 8 δωδέκατα, να το απλοποιήσουμε μέχρι να γίνει ανάγωγο. Με 2 το διαιρούμε, είναι 4 έκτα, συνεχίζουμε διαδοχικές διαιρέσεις 2 τρίτα. Πού είναι χωρισμένη σε 3 μέρη? Αυτή εδώ η γραμμή είναι η πάνω χωρισμένη σε 3 κομμάτια, οπότε μπορώ να βρω τα 2 τρίτα που είναι σε αυτό εδώ το σημείο, το κλάσμα 2 τρίτα. Και μας μένει ένα τελευταίο κλάσμα, τα 15 δωδέκατα, που θα πρέπει και αυτό να το απλοποιήσουμε μέχρι να γίνει ανάγωγο. Διαιρούμε με το 3, γίνεται 5, διαιρούμε με το 3, 4, 3, 4, 12. Πρέπει να βρούμε μια αριθμογραμμή που είναι χωρισμένη σε τέταρτα, σε 4 κομμάτια, 1, 2, 3, 4, η τελευταία αριθμογραμμή, και θέλουμε τα 5 από τα 4 που είναι το σημείο αυτό, τα 5 τέταρτα, και έτσι τοποθετήσαμε 1 έκτο, 1 δεύτερο, 2 τρίτα, 5 τέταρτα στο κατάλληλο σημείο, αφού πρώτα βέβαια κάναμε τα κλάσματα ανάγωγα και διαλέξαμε ποια αριθμογραμμή είναι αυτή η οποία μας εξυπηρετεί. Άσκηση τέταρτη, βρίσκουμε τον αμέσως προηγούμενο και τον επόμενο φυσικό αριθμό, ακέραιο δηλαδή, σε καθένα από τα παρακάτω κλάσματα και μεικτούς αριθμούς. Ο επόμενος 2/8, ο επόμενος είναι μικρότερος από τη μονάδα, ο επόμενος αριθμός λοιπόν φυσικός είναι η μονάδα και ο προηγούμενος είναι το 0 και βέβαια είναι μεγαλύτερος από το 0. 11 15 θα πρέπει τώρα να το διαιρέσουμε και να το μετατρέψουμε για να δούμε ποιος αριθμός είναι αυτός, σε μεικτό αριθμό. Καταχρηστικό κλάσμα σε μεικτό αριθμό, έχουμε μάθει 11 5, πόσες φορές χωράει το 5 στο 11, 2 φορές, 2 ή 5 10 και περισσεύει 1, 2 και 1 5. Άρα λοιπόν 2 είναι ο προηγούμενος αριθμός και φυσικά 3 ο επόμενος φυσικός αριθμός. Κάθε φορά που νομίζεις ότι μπορείς να το σταματάς το βίντεο και να συνεχίσεις μόνος σου, θα το κάνεις αν δεν τα έχεις ήδη λύσει. 21 έκτα, να το μετατρέψουμε σε μεικτό, το 6 στο 21 χωράει 3 φορές, 3, 6, 18 και περισσεύουν 3 και 3 έκτα, οπότε ο προηγούμενος είναι το 3 και ο επόμενος είναι το 4, εύκολη άσκηση, και εδώ 3 και 1 τέταρτο, ο προηγούμενος είναι το 3 και ο επόμενος είναι το 4. Διαβάζουμε σε μια συνταγή το πρόβλημα, τα υλικά και τις ποσότητες που θα χρειαστούμε ώστε να φτιάξουμε μπισκότα με τους φίλους και τις φίλες μας. Σε ποιες από τις παρακάτω περιπτώσεις θα φτιάξουμε μεγαλύτερη ποσότητα μπισκότων? Υπογραμμίζουμε τη σωστή απάντηση και εξηγούμε την επιλογή μας όταν πολλαπλασιάσουμε την ποσότητα των υλικών με το 1 δεύτερο, όταν πολλαπλασιάσουμε την ποσότητα των υλικών με το 2, όταν διαιρέσουμε την ποσότητα των υλικών με το 1 τρίτο ή όταν διαιρέσουμε την ποσότητα των υλικών με το 3. Όταν πολλαπλασιάζουμε με το 1 δεύτερο, με το μισό, είναι σαν να βρίσκουμε το μισό της ποσότητας, άρα στην ουσία διαιρούμε με το 2, θα είναι η μισή ποσότητα. Όταν πολλαπλασιάζουμε με το 2, έχουμε τη διπλή ποσότητα, υπερισχύει το β. Όταν διαιρέσουμε την ποσότητα των υλικών με το 3, πώς διαιρούμε με κλάσμα? Κάνουμε την αντίθετη πράξη και πολλαπλασιάζουμε με τον αντίστροφο αριθμό, δηλαδή πολλαπλασιάζουμε με το 3. Εδώ είναι τα διπλάσια, στη γάμα περίπτωση θα έχουμε τα τριπλάσια υλικά, υπερισχύει το γάμα. Ή όταν διαιρέσουμε με το 3, όταν διαιρέσουμε θα γίνει 3 φορές λιγότερη ποσότητα, δεν μας κάνει βέβαια αυτό,
υπερισχύει μέχρι στιγμής η γάμα περίπτωση, όταν διαιρέσουμε με το 1 τρίτο, που στην ουσία πολλαπλασιάζουμε με το 3. Για να βάλουμε και ένα παράδειγμα, ας πούμε ότι θέλει 12 ποτήρια αλεύρι. Αν το πολλαπλασιάσουμε με το 1 δεύτερο, όπως είπαμε αυτή είναι η αλφα περίπτωση, είναι 12 δια 2, είναι σαν να το διαιρούμε, θα βάλουμε 6 ποτήρια. Όταν πολλαπλασιάσουμε τώρα την ποσότητα με το 2, 12 επί 2 είναι 24 ποτήρια. Η τρίτη περίπτωση, για να το δούμε και αυτό πρακτικά, 12 ποτήρια, να το διαιρέσουμε, έχουμε μάθει να κάνουμε διαίρεση με το 1 τρίτο ίσον 12, κάνουμε την αντίθετη πράξη και πολλαπλασιάζουμε επί 3 πρώτα, ίσον 12, 3 φορές το 12, τριάντα και δύο ή τρεις έξι, 36 πρώτα ίσον 36, η γάμα περίπτωση που είπαμε ότι υπερισχύει, και βέβαια όταν διαιρέσουμε 12 δια 3, 4 ποτήρια. Στην πρώτη περίπτωση 6 ποτήρια, στη δεύτερη 24 ποτήρια αλεύρι, στην τρίτη 36 ποτήρια αλεύρι, οπότε υπερισχύει η γάμα περίπτωση, γιατί όταν διαιρούμε με το 1 τρίτο, στην πραγματικότητα πολλαπλασιάζουμε με τον αντίστροφο αριθμό με το 3 και έχουμε τη μεγαλύτερη ποσότητα. Απάντηση, θα φτιάξουμε μεγαλύτερη ποσότητα στη γάμα περίπτωση, επειδή θα πολλαπλασιάσουμε την ποσότητα επί 3. Πιστεύω να τις κατάλαβες ασκήσεις, περισσότερα σε επόμενα μαθήματα. Γεια σου!